Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φίλιππο Βαλιανάτο, καθηγητή γεωφυσικής και γεωθερμίας, διευθυντή του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου της Κρήτης. Καλημέρα κύριε Βαλιανάτε. Καλημέρα κύριε Σακίνη, να κάνω μόνο μια διόρθωση προς το τυπικό για να μην έχω γκρίνιες. Είμαι καθηγητής γεωφυσικής σκέτο, καμία σχέση με γεωθερμία. Εντάξει, δεκτό. Ο τομέας στο πανεπιστήμιο λέγεται γεωφυσικής και γεωθερμίας. Ωραία, δεκτό. Καθηγητής γεωφυσικής, δεν τα χαλάσουμε εκεί. Θέλω αρχικώς να σας ρωτήσω αν ιστορικά είναι πρωτόγνωρο ή σπάνιο να έχεις δύο τόσο ισχυρές σεισμικές δονήσεις με μια απόσταση 10-12 ωρών, δηλαδή ένα 7,8 και ένα 7,5-7,6, αλλά πάση περιπτώσει συγκλονιστική σεισμή. Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι σπάνιο. Αλλά δεν είναι και το σύνηθες. Εδώ είναι αυτά που λέμε mega events. Μεγάλα τεκτονικά γεγονότα. Τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη, όχι πολύ συχνά, και τα οποία ουσιαστικά προέρχονται από διαρρήξεις σε μεγάλα τεκτονικά μπλοκ. Εάν δείτε λοιπόν τη σεισμικότητα στην περιοχή, διαχρονικά, όχι την τελευταία σεισμικότητα, την τρέχουσα σεισμικότητα, θα δείτε ότι αυτή είναι πάνω σε μια γραμμή η οποία ξεκινάει από τα ανατολικά, από τα σύνορα με το Ιράν, φτάνει προς την περιοχή τη συγκεκριμένη. Και εκεί ουσιαστικά γίνεται μια ζυχάλα. Σπάει σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι έχει διεύθυνση Ανατολή-Δύση και το άλλο κομμάτι κατευθύνεται προς το νότιο-δυτικό κομμάτι και προς τις ακτές της Μεσογείου. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν σε αυτή η ζυχάλα ουσιαστικά είναι που έσπασε εχθές πρώτα το νότιο κομμάτι και στη συνέχεια το βόρειο κομμάτι. Ενώ δηλαδή, θα δείτε λοιπόν τη σεισμικότητα αυτή να είναι πάνω σε αυτές τις δύο γραμμές αυτής της διχάλας, αυτής της φεντόνα που, εκεί πέρα. Πώς προήρθε αυτό το πράγμα? Από κάτω η πλάκα της Αραβίας κινείται προς τα βόρεια. Αυτή η πλάκα της Αραβίας λοιπόν πιέζει την τουρκική πλάκα και γι' αυτό ουσιαστικά έχουν δημιουργηθεί εκεί πέρα και η ορεινή όγκη, το έντονο ανάγλυφο, ουσιαστικά προέρχεται από την πίεση που ασκείται από την πλάκα της Αραβίας, καθώς προσπαθεί να κινηθεί προς τα πάνω. Μάλιστα. Η οποία με τη σειρά της σμπρώχνια, το πω εγώ έτσι σχηματικά, την πλάκα της Τουρκίας προς τα δυτικά, δηλαδή. Ακριβώς. Σε μια περιστροφική κίνηση τη σπρώχνη, η οποία περιστροφική κίνηση γίνεται σε δύο άξονες. Ο νότιος άξονας έχει το ρήγμα, το μεγάλο ρήγμα που έσπασε χθες, και ο βόρειος άξονας έχει το κλασικό ρήγμα που φτάνει στη θάλασσα του Μαρμαρά. Μάλιστα. Δηλαδή αυτές οι δύο γραμμές κατά κάποιο τρόπο είναι οι οδηγοί που καθορίζουν την κίνηση της τουρκικής πλάκας. Εχθές λοιπόν, αφού έσπασε το νότιο κομμάτι, αυτό δημιούργησε μια τόσο μεγάλη αστάθεια, 3 μέτρα σπάσιμο μετατόπιση, εντάξει, και οι δυνάμεις που μεταφέρθηκαν σε ένα άλλο όριμο κομμάτι στο βόρειο το έσπρωξαν και αυτό για να έρθει στην καινούργια θέση της ισορροπίας του. Γι' αυτό και οι δύο σεισμοί που είναι στα όρια αυτής της διχάλας κατά κάποιο τρόπο και με μεγάλη απόσταση. Δηλαδή, η απόσταση είναι τη τάξη των 100 χιλιόμετρων. Σαν να λέμε ότι ένας έγινε Ρέθινο και άλλος Αγιονικόλα, ας πούμε. Εντάξει. Η μετασεισμική ακολουθία λοιπόν θα εξελιχθεί σε βάθος χρόνου, μπορεί να πλησιάσει και πάνω από τους 12 μήνες. Σίγουρα στη μετασεισμική ακολουθία θα έχουμε σεισμούς οι οποίοι μπορεί να ξεπεράσουν και το 7,1, 7,2. Είναι άλλος ένας μέγα σεισμός και αν μου επιτρέπετε, πρόσφατα πριν από ένα μήνα δημοσιεύσαμε μία μελέτη με δύο μεταπτυχιακούς μου φοιτητές για τη μελέτη των 44 μεγασεισμών που έχουν γίνει τα τελευταία 30-40 χρόνια στον πλανήτη. Μέλει να δούμε εάν παγκόσμια χαρακτηριστικά που βγάλαμε στους υπόλοιπους 40 θα ικανοποιηθούν και εδώ. Δηλαδή είδαμε ότι παρότι ήταν σε διαφορετικά τεκτονικά περιβάλλοντα ανά τη γη, υπήρχαν χαρακτηριστικά τα οποία ήταν universal, δηλαδή κοινά. Και δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η φύση εξελίσσεται. Η φύση δεν κάνει επιλογές, εδώ θα κάνω αυτό το νόμο και εκεί θα κάνω τον άλλο νόμο. Οι νόμοι της είναι παγκόσμιοι. Αυτούς τους παγκόσμιους νόμους
Πιστεύω θα τους δούμε και σε αυτόν εδώ πέρα τη μετασεισμική ακολουθία από επιστημονικό ενδιαφέρον. Άρα ουσιαστικά κύριε Βαλιανάτο, μας λέτε εδώ ότι οι δύο ισχυροί σεισμοί αφορούν τους δύο διαφορετικούς κλάδους μετά τον κεντρικό άξονα, τη Διχάλα όπως είπα. Ακριβώς. Μάλιστα. Τη φουρκέτα που σχηματίζεται εκεί πέρα. Το βόρειο κλάδο της και το νότιο κλάδο της. Κοιτάξτε. Ο οποίος νότιος κλάδος κατευθύνεται προς την... Αντιόχεια, προς τη Λατάκια και έχει απολύξεις στη Μεσόγειο και προς τη Μεσόγειο και στο Βόρειο Ισραήλ. Άρα γι' αυτό ο νότιος κλάδος, να το πω έτσι, είναι αυτός που έπληξε και τη Συρία, τα βόρεια της Συρίας περισσότερο. Ακριβώς, μάλιστα. Το νότιο κομμάτι. Και εδώ αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρένθεση. Η πληροφόρηση που έχουμε προέρχεται κυρίως από την τουρκική πλευρά. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι από την άλλη πλευρά των συνόρων υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πληγεί και εκεί και κυρίως δεν πρέπει να το ξεχάσουμε επειδή ακριβώς είναι Κούρδοι την καταγωγή. Όχι μόνο αυτό, είναι και πιο καταστραμμένη η περιοχή σε υποδομές χρόνια τώρα. Προφανώς. Άρα... είναι μια ήδη ισοπεδωμένη περιοχή που ήρθε και το τελείωσε ο σεισμός. Άρα λοιπόν η ανθρωπιστική βοήθεια... πρέπει να έχει και αυτοί δύο κλάδους. Προφανώς. Δεν μπορεί να είναι ένα αλακάρτ. Ο ανθρωπισμός δεν σταματάει στα σύνορα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής. Και ενδεχόμενα ο νότιος κλάδος να χρειάζεται περισσότερη βοήθεια γιατί δεν έχει κανένα κράτος να του συμπαρασταθεί. Σωστό. Εσωτερικά. Σωστά. Και είναι και τριχασμένη εσωτερικά η Συρία. Εκεί γίνεται τη τρελή. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με δεδομένο, εγώ παίρνω για παράδειγμα το σεισμό στη Σάμο και το σεισμό στα Αρκαλοχώρη. Οικείο σεισμό. Οι οποίοι ήταν εξάρια. Και είχε περάσει ένας χρόνος και βάλε και κουνιούνται. Είναι μόνο ένας χρόνος τα εφτάρια στην περιοχή Τουρκίας και Συρίας ή θα είναι παραπάνω. Θα πάει περισσότερο, εγώ σας είπα τουλάχιστον. Θα πάει το 12, το 12 που είδαμε και τους 10 μήνες και όλα αυτά τα πράγματα σε Σάμο και Αρκαλοχώρη ήταν για να σβήσει τελείως. Εδώ σας λέω για να πέσει σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό. Τώρα, να σας ρωτήσω. Το γεγονός λοιπόν ότι και τα δύο και οι δύο κλάδοι του βασικού ρήγματος αυτή τη στιγμή έχουν ενεργοποιηθεί full extra. Τι μπορεί να σημαίνει στο νότο? Μπορεί να επηρεάσει εκτός από Ισραήλ περιοχές όπως η Κύπρος ή να πάει και μέχρι τη Ρόδο? Και ο βόρειος κλάδος μπορεί να φτάσει μέχρι τη θάλασσα του Μαρμαρά και από εκεί να ενεργοποιηθούν ενδεχομένως ρήγματα που αφορούν και την Ελλάδα? Οι πιθανότητες είναι μηδενικές. Δηλαδή για το βόρειο κλάδο είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις που η μεταφορά δυνάμεων και τάσεων δεν υφίσταται. Σε σχέση τώρα με την Κύπρο, η πιθανότητα να φτάσει στο κυπριακό τόξο μεταφορά τάσεων... Μάλιστα, και να πω κύριε Βαλιανάτε... Είναι υπαρκτή, αλλά ελαχιστότατη. Θα έλεγα ότι θα εστίαζα περισσότερο στο κομμάτι που έχει να κάνει με το στεριανό κομμάτι στα παράλια της Μεσογείου προς τη Συρία, προς τα εκεί. Α, μάλιστα. Σας ρώτησα για την Κύπρο, γιατί η Κύπρος, ιδίως όπως είπατε εσείς σωστά, το κυπριακό τόξο που έχει απόλυξη το παραλίμνη, αν θυμάμαι καλά. Επειδή υπάρχει μια σεισμική αφωνία, θα το πω έτσι, υπάρχει μια ευαισθητοποίηση στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Ναι, σου λέει, λες... υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και καλά κάνει και υπάρχει ευαισθητοποίηση, γιατί και μικρή να είναι η πιθανότητα, δεν είναι αμελητέα. Όμως αυτό δεν θα γίνει ξαφνικά. Θα γίνει ουσιαστικά μέσα από μια μεταφορά μικροσεισμικής δραστηριότητας. Αυτό το είχαμε παρατηρήσει και το 1999, όταν ο σεισμός που έγινε στη θάλασσα του Μαρμαρά μετέφερε τάσεις και δημιούργησε διέγερση στην Πάρνηθα. Διέγερση όμως μιας δραστηριότητας η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη. Είχαμε δει λοιπόν... ότι, και είναι δημοσιευμένο αυτό, δεν είναι κάτι κρυφό, ότι υπήρχε μια μικροσεισμική δραστηριότητα και μια επιταχυνόμενη κατά κάποιο τρόπο παραμόρφωση που τη βλέπαμε στη μικροσεισμική δραστηριότητα που μεταφερότανε προς την περιοχή. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το παρατηρήσουμε αν γίνει και αν θα γίνει και αν έχουμε φυσικά την κατάλληλη πληροφόρηση που νομίζω για την περιοχή τώρα πια θα την έχουμε λόγω της ειδικής ευαισθησίας που έχει αναπτυχθεί. Πείτε μου κάτι, επειδή μιλήσατε για τις γνωστές πλάκες στην Αραβική, ήταν υπό παρατήρηση περιοχή ή όχι και ευνηδιαστήκαν όλοι? Δεν νομίζω ότι η συγκεκριμένη περιοχή ήταν μια περιοχή άγνωστη. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει δώσει στο χρόνο
ισχυρούς σεισμούς αυτής της τάξης μεγέθους. Άρα λοιπόν ότι μπορεί να φτάσει σε τέτοια μεγέθη ήταν καταγεγραμμένο ιστορικά. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο λες «Α, αυτό δεν το περίμενα». Η συγκεκριμένη περιοχή σε βάθος χρόνου δίνει τέτοια γεγονότα. Γιατί ουσιαστικά είναι αυτό που σας είπα. Είναι το μεγάλο ρήγμα που έρχεται από τα σύνορα με το Ιράν και ουσιαστικά εκεί πέρα είναι μια περιοχή η οποία είναι από τις πλέον ενεργές περιοχές στον κόσμο. Είναι εισάξια σε σεισμική πληροφόρηση, σε σεισμικό ενδιαφέρον με το Μαρμαρά, με τη μόνη διαφορά ότι στην περιοχή του Μαρμαρά έχουμε μερικές δεκάδες εκατομμύρια κόσμου που υπάρχει, υποδομές δραστηριότητα, ενώ η συγκεκριμένη περιοχή είναι γνωστή για τις σειράξεις και τις εμπόλεμες καταστάσεις που υπάρχουν. Βάλτε Σύριους, βάλτε Σύριο πληθυσμό, βάλτε Κουρδικό πληθυσμό. Αυτό το περιβόλι που υπάρχει εκεί πέρα, πολυπολιτισμικότητας και πολυεθνικότητας. Κοιτάξτε, το επόμενο ερώτημα είναι, άρα λογικά λέτε ότι στεριανά ίσως να έχουμε, δεν το αποκλείεται, μετατόπιση 3 μέτρα η πλάκα και 2 μετά 5. Προφανώς, στην συγκεκριμένη περιοχή και στα περιθώρια της συγκεκριμένης περιοχής θα υπάρξουν οι αντίστοιχες δραστηριότητες που θα πρέπει να γίνουν για να έρθει το σύστημα σε ισορροπία. Πώς θα έρθει το σύστημα σε ισορροπία αν δεν γίνουν κάποιοι σεισμοί για να το φέρουν να φύγει η ενέργεια η οποία έχει κλειδωθεί από τις παραμορφώσεις αυτές που προήρθαν από τις μετατοπίσεις. Δηλαδή είναι σαν να πιέζεται κάτι να έχει σπάσει, να έχει παραμορφωθεί και να μένει παραμορφωμένο. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα σπάσει για να έρθει στην καινούργια κατάσταση. Δεν μου λέτε, κύριε Βαλιανάτο, μπορεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο βόρειος κλάδος να αρχίσει να έχει μια δραστηριότητα που να ακουμπήσει το Μαρμαρά και αν ακουμπήσει όχι. Όχι. Είναι μακριά. Είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Μάλιστα. Τουλάχιστον, να το πω διαφορετικά, επειδή πολλά πράγματα είναι ακόμα άγνωστα, μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ένας κλάδος διεγείρει τον άλλον. Α, μάλιστα. Να το κρατήσω... Κοιτάξτε, ίσως δεν το καταλαβαίνουμε κάτι. Η θεωρία των τεκτονικών πλακών, η τόσο διάσημη που αναφέρουμε για τις πλάκες τώρα και το έχουμε και κάνει ψωμοτήρι, διατυπώθηκε προς τα τέλη της δεκαετίας του 60. Δηλαδή, έχει μια ζωή μισό αιώνα, 50 χρόνια. Να σας θυμίσω ότι η θεωρία της σχετικότητας είναι πάνω από 100. Ο νόμος της βαρύτητας που διέπει τις κινήσεις των πλανητών, ο νόμος του Νεύτωνα, είναι κοντά μερικές εκατοντάδες χρόνια. Για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο φρέσκια είναι η πληροφόρηση που έχουμε για τη Γη. Το ότι η Γη μας αποτελείται από στρώματα και είναι 100 χρόνια που αρχίσαμε να το υποπτευόμαστε. Κύριε Βαλιανάτο, ρωτάει πολλοί κόσμος, μήπως να περιμένουμε, σας σταχυολογώ μερικά ερωτήματα, αλλά έχουν ενδιαφέρον γιατί μετά θα σας ρωτήσω και άλλα πράγματα. Μήπως να περιμένουμε λοιπόν και στην πόρτα μας, ιδίως σε περιοχές που έχει σεισμική, όπως το λέει ο κύριος Σαχίνης, αφωνία, το βάζω εισαγωγικά. Οι Αλκιονίδες, για παράδειγμα, έχουν να δώσουν μεγάλο γεγονός εδώ και 40 χρόνια. Δεν θα έχει σχέση με το σεισμό της Τουρκίας. Όχι, προφανώς. Ούτως ή άλλως είμαστε ο ρέκορντμαν σαν σεισμικότητα περιοχή η χώρα μας. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για επερχόμενα γεγονότα σε περιοχές οι οποίες θεωρούνται ύποπτες. Είπαν τις Αλκιονίδες, για παράδειγμα. Άλλη περιοχή είναι η Κρήτη. Άλλη περιοχή είναι βορειοανατολικό Αιγαίο. Για να τα λέμε έτσι. Κοιτάξτε, όπου υπάρχει προγενέστερη σεισμικότητα στον ελληνικό χώρο είναι ύποπτη περιοχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ένδειξη ότι υπάρχει κάτι το οποίο ετοιμάζεται. Τουλάχιστον με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στη διάθεσή μας. Σωστά. Σας βάζει όμως τα αίμα το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περιοχή μεταξύ Τουρκίας και Σύριας είχε χρόνια να δώσει μια σεισμική δραστηριότητα τόσο έντονη. Άρα αντιστοίχως και ελληνικές περιοχές σεισμογενείς ή που είναι με τεκτονικές πλάκες που έχουν καιρό να δώσουν δραστηριότητα μπορεί να είναι πιο ύποπτες. Κοιτάξτε, αυτό δεν θα ήταν η σωστή προσέγγιση. Η σωστή προσέγγιση είναι ότι σε κάθε περιοχή πρέπει να μελετάμε τη σεισμική της δραστηριότητα και να μπορούμε με αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια να βρίσκουμε αν κάτι μη ομαλό, μη αναμενόμενο ετοιμάζεται, αν μπορούμε να το βρούμε. Δεν είναι πάντοτε εύκολο. Σωστό. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να το βρούμε. Ξέρετε πόσα πράγματα για το σεισμό στο Αρκαλοχώρι ανακαλύψαμε ότι συνέβαιναν πριν από το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, αλλά πιο πριν
δεν μπορούσαμε να τα δούμε, γιατί πραγματικά δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε αν αυτό είναι ομαλό ή ανώμαλο. Άρα λέτε ότι η κεκτημένη εμπειρία σιγά σιγά φτιάχνει ένα μάνιουαλ. Θέλω να πω ότι αν θα δούμε τα θέματα με σοβαρότητα, αντικειμενικότητα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ξέρετε, τα φώτα της δημοσιότητας δεν είναι καλός οδηγός για την επιστήμη. Τότε μπορούμε να αναπτύξουμε νέα γνώση που μπορεί να μας οδηγήσει να καταλάβουμε τη σεισμογένεση. Αν ήθελα να πω μία λέξη για το μέλλον στο χώρο της φυσικής, της σεισμικής εστίασης, είναι η σεισμογένεση. Να καταλάβουμε την εμβριολογία του σεισμού. Δηλαδή πώς από τη στιγμή που ξεκινάει, πώς γεννιέται. Άρα λέει εδώ ο φίλος ο Αλέξανδρος που στέλνει και μήνυμα από τη Ρόδο. Ο σεισμός στον Αρχάγγελο 4,3 είναι άσχετο γεγονός από τα όσα συνέβησαν στην Τουρκία. Δεν υπήρξε ποτέ αυτός ο σεισμός. Απ. Τι υπήρξε δηλαδή, fake news. Ουσιαστικά το αυτόματο σύστημα, όταν ήρθαν τα κύματα από το σεισμό στην Τουρκία, διεγέρθηκε. Γιατί ουσιαστικά το αυτόματο σύστημα είναι ένα χαζό σύστημα. Καταλαβαίνει κύματα ήρθαν και προσπαθεί να δει από πού ήρθαν αυτά τα κύματα. Έβγαλε λοιπόν μια, θεώρησε ότι έγινε κάτι, και επειδή ακριβώς τα αυτόματα συστήματα έχουν και ένα χωρικό περιορισμό, δηλαδή τους λες, ξέρεις, θα μου ψάξεις να μου βρεις σεισμό από εκεί μέχρι εκεί. Προφανώς λοιπόν τον τοποθέτησε με κάπου προς τα ανατολικά που καταλάβαινε ότι από εκεί του έρχεται. Μετά από λίγο νομίζω ότι στο εθνικό δίκτυο επελήφθησαν του θέματος οι συνάδελφοι μάνιουαλοι, να το πούμε έτσι απλά, και το διόρθωσαν. Απλά αυτό είναι ένα δίδαγμα ότι ενδεχόμενα επειδή υπήρξαν σχολιασμοί για αυτό το σεισμό, θα πρέπει να μην προτρέφουμε να σχολιάζουμε, γιατί καμιά φορά μπορεί να γίνουν και λαφάκια. Λοιπόν, θέλω να πάω σε άλλο θέμα, το οποίο έχει ανοίξει και καλώς κατά τη γνώμη. 100 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του πρώτου σεισμού είναι το υποκατασκευή, ολοκλήρωση, πέστε το όπως θέλετε, με τους πυρηνικούς αντιδραστήρες του ακουγιού. Ναι. Και έχει υπάρξει μεγάλη κουβέντα. Μας λένε ότι έχουν συστήματα, μας λένε ότι δεν εθίγει εδώ ο πυρήνας των αντιδραστήρων, ότι είναι αντισεισμικές οι μελέτες. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τώρα επικαιροποιούνται ότι κάθονται πάνω σε ρήγματα. Δεν είναι θέμα, κύριε Βαλιανάτο? Καταρχήν είναι λίγο πιο μακριά αυτό. Είναι καμιά 400 χιλιόμετρα πιο δυτικά, νομίζω. Εντάξει, ένα αυτό. Δεύτερο, προφανώς δεν είναι και ότι το ευτυχέστερο να βάζεις ένα πυρηνικό σταθμό σε μια έντονα ρηξηγενή περιοχή. Δεν σε κάνει χαρούμενο. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι μελέτες. Αυτά δεν είναι δημόσια έγγραφα να μπορούμε να τα σχολιάζουμε. Προσωπικά, εγώ δεν ξέρω με τι προδιαγραφές έχει στηθεί όλο αυτός ο πυρηνικός σταθμός. Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον Ερντογάν και τον Πούτιν εδώ. Προφανώς, λοιπόν, μάλιστα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι ευτασάριστα μυστικά. Άρα λοιπόν ακούω το τελευταίο διάστημα δημόσιους σχολιασμούς, ας πούμε, για το πώς φτιάχνεται. Πραγματικά εγώ θα ήθελα να δω αυτοί που σχολιάζουν τα κείμενα. Εγώ προσωπικά ξέρω ότι τα κείμενα αυτά δεν είναι δημόσια. Αυτές οι διεθνές επιτροπές ατομικής ενέργειας, οι οποίες έχουν και σεισμολόγους στις ομάδες τους, έχουν πρόσβαση, έχετε υπόψη σας? Λογικά θα πρέπει να έχουν από τις διεθνείς συνθήκες πρόσβαση. Μάλιστα. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορώ να σας διαφωτίσω, γιατί πολύ απλά δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Έχω την αίσθηση ότι οι επιτροπές αυτές εξετάζουν το σύστημα όταν μπει σε λειτουργία και μετά. Μάλιστα. Πριν τη λειτουργία, τι να εξετάσουν? Σαφές. Πριν τη λειτουργία θα πρέπει να δει κάποιος τις προδιαγραφές πάνω στις οποίες και τα συστήματα ασφάλειας τα οποία έχουν προδιαγραφεί. Προσωπικά νομίζω ότι αυτά θα τα βρει κανείς ενδεχόμενα στο Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, και δεν νομίζω ότι θα τα βρει και πολύ εύκολο. Σιγά μην μας απαντήσουν όπως μου λέει και ο φίλος ο Ηλίας. Λέει εδώ ο Νικόλας. Επειδή, αν μου επιτρέπετε, μια παρένθεση. Τότε στην Κρήτη, μετά το σεισμό του Μαρμαρά το 1999, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είχε επιλέξει και πήγαμε με όλο τον εξοπλισμό από την Κρήτη στη Γιάλωβα
και κάναμε την μελέτη την μικροζωνική για να ξαναχτιστεί η πόλη. Εφιλοξενηθήκαμε λοιπόν εκεί από το Τούμπιτακ, όπου ήταν το ερευνητικό κέντρο της Τουρκίας, και για να μπεις μέσα επέρναγες συστήματα ασφαλείας αντίστοιχα των αεροδρομίων, ένα αυτό, και μου είχε κάνει εντύπωση ότι υπήρχε ένα κτίριο το οποίο γύρω-γύρω είχε σειρματοπλέγματα, είχε μάρμαρα ειδικά για να μην μπορείς να πιαστείς και να μπεις μέσα, είχε τάφρος σκαμμένη γύρω-γύρω, και αναρωτήθηκα και ρώτησα τους συναδέλφους, και εκεί στο αυτοί μου είπαν ότι ήταν ο χώρος όπου γινόταν η στρατιωτική έρευνα για τέτοια θέματα στην Τουρκία. Α, μάλιστα, τόσο καλά. Κοιτάξτε, εδώ ο φίλος ο Δημήτρης μου στέλνει ένα χάρτη με αυτά που είπατε εσείς για τα ρήγματα. Εσείς τα ξέρετε απ' έξω εγκεφαλικά. Βλέπω εδώ το βόρειο κλάδο, ότι όταν φτάνει στο Μαρμαρά τριχάζεται. Πάει, ναι. Πάει σε τρία πόδια, να το πω. Σωστά. Έτσι. Ένα κομμάτι του φτάνει και στο Βόρειο Αιγαίο. Μάλιστα. Εάν αυτό ενεργοποιηθεί περαιτέρω, και προς τα πω, αν για τον ίξι λόγο, ποτέ δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε, σημαίνει αλάρμ για μας. Κοιτάξτε, αν κάποια στιγμή έχουμε μέγα γεγονός, δηλαδή μιλάμε για σεισμό αντίστοιχο με τον σεισμό που έγινε στα σύνορα με τη Συρία χθες και προχθές, τότε πραγματικά θα πρέπει να παρατηρούμε το τι γίνεται στον ελληνικό χώρο με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια. Μάλιστα, είστε σαφείς. Άρα, αν αυτό που θα έπρεπε. Δεν συνδέεται όμως το τι έγινε στα σύνορα με τη Συρία με το αν θα γίνει κάτι, δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη. Άρα, αυτό που πρέπει. Για να μην. Το λέω και συγγνώμη κύριε Σαχίνη που σας διακόπτω, για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρερμηνία. Το τι έγινε στα σύνορα με τη Συρία, δεν υπάρχει καμία επιστημονική ένδειξη ότι θα διεγείρει κάτι στο Μαρμαρά. Δεν συνδέονται. Το ότι έγινε στα σύνορα με τη Συρία μπορεί να συνδέεται με ενεργοποίηση ρηγμάτων στη Μεσόγειο και όχι μόνο στην Κύπρο να φτάνουν μέχρι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Όχι. Όχι. Οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Η μεταφορά τάσεων δυνάμεων παραμορφώσεων, για να το πω απλά, έχει και κάποιο όριο. Αυτό το όριο δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 300-400 χιλιόμετρα. Οι αποστάσεις που έχουμε από την περιοχή ξεπερνάνε τα 1000-1200. Ξεπερνάνε τα 1000. Έχετε δίκιο. Εντάξει, ένα αυτό. Δεύτερο, ότι μεσολαβούν άλλες τεκτονικές δομές, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο δρούν σαν barrier, σαν. Θώρακας. Να το σαν πω. Θώρακας. Πολύ ωραία το είπατε. Έτσι ώστε οι τάσεις αυτές να απομειώνονται ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Άρα, αν σας ρωτήσει κάποιος με την κτηθήσα εμπειρία επιστημονικά. Αυτό το οποίο βεβαίως ανθρωπιστικά μας ενδιαφέρει τι γίνεται και στη Συρία και καλά κάνατε και εσείς όπως και χθες, από χθες το λέμε αυτό και στην Τουρκία, αλλά αν κάτι πρέπει να μας ενδιαφέρει στον ελλαδικό χώρο είναι αυτή καθεαυτή η δική μας σεισμικότητα, σωστά? Ακριβώς, δόξα τω Θεώ είμαστε αυτάρκες. Είπατε ότι είμαστε ίσως το πιο ανοιχτό πειραματικά εργαστήριο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ναι, είμαστε. Αυτή η αφωνία κάποιων περιοχών σεισμικά, επανέρχεται το ερώτημα από πολλούς, σεισμικά ενεργών στο παρελθόν περιοχών, και όχι μόνο μου λένε εδώ οι Αλκιονίδες, είναι ένας προβληματισμός αν δεν εκτενώνεται η ενέργεια? Κοιτάξτε να δείτε, κάθε περιοχή έχει το δικό της τρόπο που εκφράζει την αφωνία. Μπορεί να είναι μια αφωνία της δεκαετίας, μπορεί να είναι και μια αφωνία των 150 ετών. Άρα λοιπόν το πώς εξελίσσεται είναι ακόμα ένα ερωτηματικό, το οποίο εγώ δεν θα βιαζόμουν να το φωνάξω. Και δεν θα βιαζόμουν να το φωνάξω, γιατί πολύ απλά οι ενόργανες παρατηρήσεις που έχουμε είναι πολύ φτωχές. Είναι περίπου τα τελευταία 100 χρόνια για τους σεισμούς μεγάλους και τα τελευταία 30-40 χρόνια για ακόμα για μικρότερους, για να καταλάβουμε το πώς εξελίσσεται κάτι για να φτάσει στην κορυφή του. Άρα λοιπόν η γνώση μας, και γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε τις τυμπανοκρουσίες, είναι φτωχή. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Σπύρος, είναι εξαιρετικό το ερώτημα. Ρωτήστε σας παρακαλώ, λέει τον εξαιρετικό κύριο Βαλιανάτο, ποιες περιοχές τελικά δεν κάνει σεισμό? Κυκλάδες. Κυκλάδες, Η σεισμικότητα στις Κυκλάδες είναι μηδενική σχεδόν. Γι' αυτό έχουμε τα σενάρια για το εκεί, για το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στη ζωή. Αστειεύομαι, προς Θεού. Οι Κυκλάδες λοιπόν. Άλλος φίλος εδώ ρωτά,
προβληματίζει τον κύριο Βαλιανάτο και τι στον ελληνικό χώρο? Τον προβληματίζει το μετά το Αρκαλοχώρι, τον προβληματίζει η Θήβα, τον προβληματίζουν οι Αλκιονίδες ή η Σάμος? Κοιτάξτε να δείτε. Η λέξη προβληματίζει είναι, αν μου επιτρέπετε μια λέξη, πονηρή λέξη. Εμείς ως επιστήμονες οφείλουμε να προσεγγίζουμε κάθε περιοχή με αντικειμενικά κριτήρια και με συγκεκριμένες επιστημονικές μεθοδολογίες. Αυτή η εξέλιξη της κάθε μία περιοχής δεν είναι μια εξέλιξη η οποία μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε «Α, αυτή η περιοχή με προβληματίζει». Γιατί πολύ απλά μπορεί να είναι μια μακροχρόνια εξέλιξη που μπορεί να οφείλεται σε χίλιους δυο άλλους παραμέτρους. Πολύ απλά, σεισμικότητα περιοχής, δεν το έχουμε δημοσιεύσει, τώρα το γράφουμε για να το δημοσιεύσουμε, η οποία είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον πρόσφατα, απλώς ήταν μια διαδικασία όπου ρευστά, με πιέσεις που υπάρχουν στην περιοχή, δημιουργούσαν μικροσεισμική δραστηριότητα. Να υποθέσω ότι είναι η Θήβα αυτή? Δεν θέλω να σας πω περισσότερο μέχρι να δημοσιευθεί. Ωραία, το κρατώ. Άρα εκείνο που έχει σημασία είναι η όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη μελέτη με εργαστηριακούς και άλλους τρόπους, με μηχανήματα, μετρήσεις κτλ. Η οποία πάλι όμως δεν είναι, το έχετε πει εσείς, γι' αυτό το επικαλούμε, δεν είναι και το άπαν ότι ντε και καλά θα έχεις έγκαιρη προειδοποίηση ή υπάρχει πια έγκαιρη προειδοποίηση? Κοιτάξτε, εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στα πρόδρομα φαινόμενα και στο ότι η εμφάνιση του σεισμού δεν είναι μια εμφάνιση ξεκάρφωτη, να το πω απλά. Πιστεύω ότι υπάρχει μια μικροσεισμική δραστηριότητα που εκλείεται, υπάρχουν θερμικές ανομαλίες, υπάρχουν ηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές ανομαλίες. Αυτό μας το λέει η φυσική. Και εγώ φυσική σπούδασα και καταλαβαίνω τα φαινόμενα. Άρα το θέμα λοιπόν που υπάρχει δεν είναι στο αν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Τα φαινόμενα αυτά υπάρχουν και το έχουμε δει και εργαστηριακά, το έχουμε τεκμηριώσει. Υπάρχει πλήρως επιστημονική γνώση για αυτό το πράγμα. Αυτό που δεν υπάρχει είναι ο τρόπος σε ένα σύνθετο περιβάλλον έτσι ώστε να τα ταυτοποιήσουμε κατάλληλα. Δηλαδή να πούμε ότι αυτό οφείλεται εκεί και όχι κάπου αλλού. Εκεί είναι η αγνοιά μας. Μάλιστα. Τώρα κοιτάξτε, εδώ μου λέει κάποιος φίλος, προφανώς γιατί όλοι παρακολουθούν. Κύριε Σαχίνη, έχετε πάρα πολλούς φίλους. Έχει, ακροάτες εκπομπή. Τι να κάνουμε τώρα, τους διώξουμε. Λέει, λέει ο Νικόλας, εκείνος ο Ολλανδός που έχει προβλέψει, υποτίθεται, το σεισμό στην Τουρκία με βάση τη μελέτη του πάνω στην επιρροή των πλανητών, αστροσεισμολόγος λέει. Τι είναι αυτό πάλι, σκηνή των τεκτονικών πλακών και άλλα τέτοια. Πώς το ακούει ο καθηγητής, διότι γίνει viral δύο μέρες. Ναι, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω περισσότερο αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω αν κινείται ανάμεσα στα όρια της παραφιλολογίας, γιατί δημοσιευμένο δεν υπάρχει. Τώρα μια ανάρτηση η οποία έγινε στο Twitter από κάποιον άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με κινήσεις των πλανητών. Δεν ξέρω. Θέλω να το δω δημοσιευμένο έτσι ώστε να δω όλες τις παραμέτρους. Πραγματικά, εγώ δεν θα απέρριπτα κάτι από την αρχή, αλλά θέλω να το δω γραμμένο με τους υπολογισμούς ένα και ένα ίσον δύο, και αυτό σημαίνει αυτό. Όλα τα άλλα με τρεις γραμμές σαν Twitter, αυτό δεν είναι science, είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Άλλος φίλος ο Κώστας, καλημέρα, λέει, από Θεσσαλονίκη. Εκεί έγινε το 36 και το 78 ισχυρός σεισμός. Μήπως πλησιάζουμε, κύριε Βαλιανάτο, πάλι? Κοιτάξτε, οι σεισμοί δεν έχουν περιοδικότητα. Δεν ξέρουμε τους χτύπους της καρδιάς τους, πόσο γρήγορα ή πόσο αργά θα πάνε από στιγμή σε στιγμή. Οφείλω να σας πω ότι έχει αναπτυχθεί μια καινούρια μέθοδος τα τελευταία χρόνια, η οποία λέγεται μέθοδος του φυσικού χρόνου. Αυτή η μέθοδος λοιπόν, σε συνδυασμό και με κάποιες άλλες μεθόδους, εφαρμόζοντας την Καλιφόρνια, πρόσφατα το δουλεύουμε και εμείς εδώ για να κεφαλοποιήσουμε την γνώση αυτή, δημιουργούν αυτό που λένε now casting. Δηλαδή εκτίμηση στο πόσο τα 100 του σεισμικού κύκλου έχει φτάσει η ορίμανση μιας δεξιγενούς περιοχής. Αυτά είναι καινούρια πράγματα της τελευταίας πενταετίας, τα οποία βέβαια όταν πάμε να τα εφαρμόσουμε στον ελληνικό χώρο σκοντάφτουμε πολλές φορές στο ότι δεν έχουμε δεδομένα παρελθοντικά καλά
λόγω ασάφειας των δικτύων και όλα αυτά τα πράγματα. Να σας θυμίσω πόσο καιρό φώναζα για να γίνει δίκτυο στην Κρήτη. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, γιατί τα δίκτυά μας ήταν φτωχά και αυτό μας οδηγεί στο να μην μπορούμε να εφαρμόσουμε τις πλέον σύγχρονες μεθόδους που σε άλλες περιοχές εφαρμόζονται γιατί κρατάγανε πολύ καλά στοιχεία στο παρελθόν. Λέει άλλος φίλος, δεν είναι ειδικότητα βέβαια του κύριου Βαλιανάτου, αλλά παρατηρώ, λέει ο φίλος ο Ηλίας, ότι οι πολυκατοικίες που πέσαν, ιδίως στην τουρκική πλευρά που έπεσαν τα φώτα, γιατί στη Συριακή δεν πολύ πέσαν, θεωρώ ότι δεν είχαν κατασκευαστεί με αντισεισμικό κανονισμό. Δεν μπορεί μια πολυκατοικία να πέφτει σαν χαρτί και ακριβώς δίπλα να μένει όρθια. Εντάξει, ναι, είναι θέματα αυτά. Να πω εγώ ότι είναι περιοχές στις οποίες κατοίκησαν και Σύριοι που πήραν τουρκική υπηκότητα επί Ερντογάν και χτίζαν τα σπίτια γρήγορα, όπως σηκωνόντουσαν οροφή. Παίζουν πολλά ρόλο εδώ. Ακούστε όμως τώρα, βλέπω εδώ ένα μήνυμα ενός φίλου του Γιάννη που λέει: φίλος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω τι φίλος τώρα αυτός, διδάκτορ γεωλογίας, μου έγραψε χθες τα εξής. Πολύ προσοχή στη Ρόδο. Η Ρόδο είναι μέρος του ίδιας αφρικανικής πλάκας και είναι σημείο πλαστικής πρόσκρουσης που απορροφά πολλή ενέργεια. Η ίδια πλάκα περνά νότια της Κύπρου και χτυπά ακριβώς τα Άδανα. Ό,τι μετακίνηση γίνει στα Άδανα θα έχει επίδραση που θα μεταφερθεί στη Ρόδο λόγω της πλαστικότητας. Οι πιέσεις απορροφούνται για πολλά χρόνια, αλλά όταν ξεσπούν φέρνουν σεισμούς μέχρι και 9 Ρίχτερ. Αυτές οι περιοχές λέγονται Seismic Zones. Έχω δημοσιεύσει το θέμα. Μην ξεχνάμε πως έπεσε ο κολοσσός της Ρόδου. Το μεταφέρω, λέει, μήπως ο κ. Βαλιανάτος θέλει να το σχολιάσει. Κοιτάξτε, δείτε. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Αν ήταν πιο κοντινά, θα ήμουν και εγώ προβληματισμένος. Αλλά νομίζω ότι το νούμερο που αναφέρθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλο, ιδιαίτερα προβληματικό. Δεν θα το συμμεριζόμουν. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε όμως ένα σχόλιο πιο πριν σε αυτό που είπατε για τα κτίρια. Προφανώς οι άνθρωποι που θα μιλήσουν για αυτά είναι δομοστατικοί μηχανικοί. Ναι, ναι, ναι. Ένα αυτό. Όμως, μια πληροφόρηση είναι ότι ο αντισεισμικός κανονισμός στην Τουρκία είναι πιο αυστηρός από τον ελληνικό. Πιο αυστηρός. Βεβαίως. Η επιτάχυνση στην περιοχή έφτασε τα 2G. Η μέγιστη επιτάχυνση. 2G. 2G. Πόσο είχε επιτάσει στο Αρκαλοχώρι, σχεδόν ένα. Ναι, λίγο πιο κάτω. Μάλιστα, το ένα. Κάτι θυμάμαι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ένα αυτό. 2G είναι μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση. Απ' την άλλη πλευρά όμως το πρόβλημα είναι η εφαρμογή του. Άλλο λοιπόν ότι είναι σκληρός ο κανονισμός και άλλο πόσο εργολάβος το χτίζει. Άμα δεν τον εφαρμόζεις, τι να σου κάνει. Είναι σαν να λέμε απαγορεύεται να περάσεις με κόκκινο, αλλά όλοι περνάνε. Σωστά. Ένα αυτό. Δεύτερο. Πάμε στο 99. Επειδή είχα την εμπειρία. Το 99 να πω εγώ, συγγνώμη κύριε Βαλιανάτο, πολιτικά είναι η αιτία ανόδου του Ερντογάν με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Κατήγγειλε ένα κύκλωμα διαφθοράς εργολάβων επί Ετσεβίτ που τα κολομήσανε και σάρωνε εκλογικά. Αυτό έκανε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, βέβαια ως φάρσα τη δεύτερη φορά πάντα. Λοιπόν, πάμε το 99. Το 99 λοιπόν στην περιοχή της Γιάλωβα που έτυχε, όπως σας είπα, να επιληφθούμε εμείς, υπήρχαν πολυκατοικίες οι οποίες δεν είχαν θεμέλια καν. Και οι οποίες όταν κάναμε γεωφυσικές μετρήσεις ή οτιδήποτε άλλο, το νερό έφτανε στα μερικά μέτρα από κάτω. Είχαν χτιστεί λοιπόν 5 και 6 όροφοι χωρίς από κάτω να υπάρχει τίποτα. Παιχνίδι. Σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένες περιοχές. Καταλάβαμε. Ο φίλος ο Σπύρος, ποιες περιοχές της Ευρώπης δεν θεωρούνται σεισμικές? Η Βόρεια Ευρώπη. Ουσιαστικά είναι η παλιά Ευρώπη, ας το πούμε έτσι. Βρετανία δεν έχει σεισμούς. Οι σεισμοί που υπάρχουν σε περιοχές όπως την Ελβετία ή άλλες είναι πολύ σπάνιοι και τώρα είναι σεισμοί επαγόμενοι. Δηλαδή? Δηλαδή, ας πούμε, από γεωθερμικά πεδία, από άλλες δραστηριότητες που υπάρχουν. Μάλιστα. Δημιουργούνται σεισμοί οι οποίοι δεν είναι μεγάλοι. Μπορεί να είναι της τάξης των 2 και 3 και 4 Ρίχτερ. Αλλά επειδή ακριβώς εκεί πέρα όλος ο δομικός ιστός δεν είναι σχεδιασμένος καν για σεισμούς, επιφέρει βλάβες. Ας πούμε στο γεωθερμικό πεδίο του Κρόνεκερ στην Ολλανδία, ξοδεύονται εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν αποκατάσταση στις κατοικίες στις περιοχές από σεισμούς οι οποίοι είναι της τάξης του μισού, 1 ή 1,5 Ρίχτερ. Γιατί αυτά δεν ήταν σχεδιασμένα ούτε καν για σεισμό.
Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Βαλιανάτο. Επειδή οι Αθηναίοι βεβαίως λέει έχουν κατά νου τις Αλκιονίδες και ότι 40 χρόνια τώρα έχουν να δώσουν ένα σεισμό σοβαρό, παρότι δίνουν, να μην ξεχνάμε ότι σοβαρότερα τα πράγματα, εδώ τώρα αρχίζει ο καθένας, είναι με το ρήγμα της Αταλάντης. Τι να σχολιάσω. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς. Σοβαρά είναι τα πράγματα όπου υπάρχουν μεγάλα ρήγματα τα οποία έχουν δώσει ιστορικούς σεισμούς μεγάλους στο παρελθόν. Δυστυχώς δεν ξέρουμε τους χρόνους επανάληψης αυτών των φαινομένων. Δηλαδή, το Αρκαλοχώρι είχε 600-700 χρόνια επανάληψη. Ο προηγούμενος σεισμός, θυμάστε που τα λέγαμε, ο Ρικάρντο Καπούτο που είχε κάνει τη μελέτη. Επίσης, πέρα από τους μεγάλους χρόνους επανάληψης, δεν ξέρουμε και τις αβεβαιότητες αυτών των χρόνων. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει 800 χρόνια συν πλην 100, σημαίνει από 600 έως 800. Όταν κάποιος λέει περίοδο επανάληψης 80 χρόνια συν πλην 20, σημαίνει ένας αιώνας. Έχετε δίκιο. Και προσέξτε, αυτό το συν πλην 20 είναι η συγκεκριμένη αβεβαιότητα η οποία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο σφάλμα. Εάν θέλουμε να μεγαλώσουμε το σφάλμα, μπορεί να πηγαίνει συμπλήν περισσότερο. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν μεταφέρουμε, δεν επικοινωνούμε τις αβεβαιότητες που έχουμε και αυτό δημιουργεί στον κόσμο λάθος εντυπώσεις. Το κομμάτι της επιστήμης έχει την τιμή και την αβεβαιότητα. Εάν ξεχάσουμε την αβεβαιότητα, η τιμή δεν μας λέει και πολλά πράγματα. Βρίσκω εξαιρετικό ένα ερώτημα του φίλου του Βασίλη, ο οποίος λέει θέλω να ρωτήσετε τον κύριο Βαλιανάτο αν στο πίσω μέρος του μυαλού του υπάρχει και η σκέψη ο σεισμός, ιδίως στο νότιο κλάδο, αυτό το ρήγμα της Ανατολίας, να συνδέεται με τα πάρα πολλά φράγματα που γίνανε για τον έλεγχο του νερού από την Τουρκία ή και με τις δοκιμές στο πυρηνικό έργο, ανάποδα δηλαδή, στο Ακούγιου. Δεν μπορώ να το εκτιμήσω. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι τα φράγματα αυτά δημιούργησαν κάποια σεισμικότητα και νομίζω ότι δεν υπάρχει και κάποια συγκεκριμένη προσέγγιση μελέτη για όλα αυτά. Άρα λοιπόν το να πούμε οτιδήποτε είναι παρακινδυνευμένο. Δηλαδή θα πρέπει να μπω σε εικασίες ή σε θεωρίες συνωμοσίας. Ξέρετε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί όταν ξεφεύγουμε με στην εύκολη απάντηση ναι, τα φράγματα και καταδικάστατα, είναι πολύ. Περνάμε μια πολύ παράξενη εικόνα στον κόσμο για το πώς δουλεύει η επιστήμη. Και αυτό σε βάθος χρόνου μπορεί να δημιουργήσει στην κοινή αντίληψη την απόρριψη της επιστήμης. Και είναι ό,τι χειρότερο αυτό. Κύριε Βαλιανάτο, έχουμε ένα σεισμό 7,8. Και ένα σεισμό τώρα 7,5-7,6. Ναι, δεν έχει βάση, ναι. Εκεί τώρα. 7,6. Αυτό για σας σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και σεισμούς. Έχουμε αυτή τη στιγμή μετά σεισμούς 5,5-6. Μπορεί να έχουμε και 7,1-7,2. Μπορεί να φτάσει έναν 6,9-7. Ναι. Θα έχουμε οπωσδήποτε. Σε χώρους που είναι ήδη καταπονημένοι, πρέπει εκεί, να πω. Σε χώρους που είναι ήδη καταπονημένοι και σε κτίρια τα οποία είναι λαβωμένα. Άρα είναι... Τα νούμερα που θα δούμε να εξελίσσονται στις επόμενες μέρες και εβδομάδες θα είναι μεγάλα. Καλά, δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι θα μείνουμε. Δυστυχώς, μακάρι να ήταν και λιγότεροι, να θα μείνουμε στους 5.000 νεκρούς. Μόνο οι εγκλωβισμένοι, μόνο τραυματίες που είναι και πολυτραυματίες, δυστυχώς θα ανεβάσουν τον αριθμό. Δυστυχώς. Θα είναι μεγάλα τα νούμερα. Αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να κρατήσουμε κάτι από αυτή την ιστορία, πέρα από το ανθρώπινο κομμάτι, ενώ επιστημονικά, τι είναι αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήδη από χθες όλες οι ομάδες, οι επιστημονικές ανά τον κόσμο, εστιάζουν στη μελέτη των φαινομένων στην περιοχή. Άρα λοιπόν η γνώση που θα κερδίσουμε θα είναι σημαντική. Επίσης θα είναι σημαντικό το κομμάτι της διαχείρισης. Θα μαθαίνουμε μέσα από τέτοιες διαδικασίες για το πώς πρέπει να γίνεται το resilience, δηλαδή η αποκατάσταση, η διαχείριση μιας
τέτοια μεγάλης καταστροφής. Και εάν πριν κλείσουμε, γιατί υποθέτω ότι είμαστε στο τέλος, θα ήθελα να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο, όχι επιστημονικό, αλλά κοινωνικό, ανθρώπινο πείτε το. Η Ελλάδα, και πολύ σωστά, παρέχει βοήθεια. Γιατί εμείς θα πάμε μέρα για να βοηθάμε τους ανθρώπους. Σωστό. Η Ελλάδα παρέχει βοήθεια και θα πάμε μέρα. Να πάμε όμως όχι à la carte. Να βοηθάμε τους βασανισμένους στις δύο πλευρές των συνόλων. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Βαλιανάτο. Όχι à la carte. Εδώ δεν είναι θέμα. Ακούω πολλούς πολιτική σεισμό. Δεν είναι πολιτική σεισμό. Με συγχωρείτε. Είναι εκ των όνου κάνευ να βοηθήσεις το διπλανό σου. Αυτό το ξέρουμε καλά ως λαός. Και όχι à la carte. Διότι πραγματικά έχει λιγάκι παράδοξα. Είναι η υψιστή ανθρωπιστική μας υποχρέωση. Σωστά. Πριν κλείσετε, όχι δεν είναι το τέλος, γιατί εδώ έχω βροχή. Αντιλαμβάνομαι την κόπωση, αλλά. Και άλλη βροχή, κύριε Σαχίνη. Ναι, λέει εδώ η Μαρία, κατά τη γνώμη του, υπάρχουν περιοχές στον ελλαδικό χώρο που τώρα επιστημονικά, με βάση αυτό που συνέβη στην Τουρκία, χωρίς να συνδέονται, πρέπει να πέσει άμεσα βάρος. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά, αν καταλαβαίνω καλά, τη μεταφράζω εγώ τώρα τη Μαρία, δυστυχώς. Κάποια χαρακτηριστικά στην Τουρκία, χωρίς να συνδέονται με τον ελλαδικό χώρο, που θα μπορούσαν να σημάνουν συναγερμό στους Έλληνες επιστήμονες να σκύψουν σε κάποιες περιοχές από πάνω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η ερευνητική μας ομάδα έχει αναπτύξει εργαλεία στα οποία, και αναπτύσσει εργαλεία, μάλιστα τώρα πρόσφατα και σε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, όπου ουσιαστικά προσπαθούμε να δούμε με πολύ σύγχρονες τεχνικές πότε ένα σύστημα, τεκτονικό σύστημα, μπαίνει σε κρίσιμη φάση. Όπου έχουμε επαρκή δεδομένα, την εφαρμόζουμε. Όμως αν μου επιτρέπετε, το πρόβλημά μας δεν είναι η γνώση η επιστημονική. Το πρόβλημά μας είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε νέους ερευνητές μέσα από υποτροφίες, από θέσεις εργασίας, έτσι ώστε να κάτσουν να ασχοληθούν συνεχώς. Γιατί ξέρετε, ένας νέος ερευνητής όταν θέλει να κάνει έρευνα και δεν έχει την αντίστοιχη χρηματοδότηση, αναγκάζεται και κάνει μία και δύο δουλειές απ' έξω και τον ελεύθερο χρόνο του κάνει την έρευνα. Αυτό έχει επιπτώσεις και στον ίδιο, αλλά και στην παραγωγή, την εθνική ερευνητική δραστηριότητα. Κύριε Βαλιανάτο, μου λένε εδώ, με αυτά τα συστήματα που προειδοποιούν έστω και μισή ώρα μετά, που είναι συνδεδεμένα με τα δίκτυα των Δήμων, τηλεφωνικά κέντρα, βγαίνει άκρη ή έχουν περιθώρια στοχίας? Ποια δίκτυα εννοούν? Συνδεδεμένα με τους Δήμους, τι εννοούν? Δεν ξέρω, αυτό μου γράφουν εδώ πέρα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, αν θέλει να γίνει πιο διαφωτιστικός, ας στείλει πιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία ουσιαστικά χρησιμοποιούν τη διαφορά χρόνου άφηξης των διαμικών από τα εγκάρσια κύματα για να κάνουν μια προειδοποίηση. Τέτοιο σύστημα λειτουργεί πειραματικά από το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών. Το δικό σας? Και για την Κρήτη. Ναι. Έχουμε στήσει το σύστημα Presto, το οποίο λειτουργεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι όταν φτάνουν πρώτα τα διαμική κύματα, ανάλογα με το πόσο μακριά από μια περιοχή στόχο είναι ο σεισμός, μεσολαβούν κάποια δευτερόλεπτα μέχρι το να έρθουν τα εγκάρσια, που είναι αυτά που αισθάνεστε και κάνουν τις καταστροφές. Αυτό λοιπόν μας δίνει ένα μικρό χρονικό διάστημα για να ενεργοποιηθούν συστήματα ασφαλείας. Εμείς το δουλεύουμε αυτό πειραματικά εδώ και αρκετά 2-3 χρόνια, έτσι ώστε να αποκτήσουμε τεχνογνωσία για την περιοχή της Κρήτης, που είναι μια δύσκολη περιοχή. Γιατί η θάλασσα δεν βοηθάει στο να δουλεύουν τέτοια συστήματα. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε αναπτύξει και ειδικές μεθοδολογίες που μπορούν να συνδέουν, για παράδειγμα, όταν ξεκινάει ένα σεισμός, ας πούμε, σε μια περιοχή Α και διεγερθεί ο κοντινός σταθμός στην περιοχή Α, να έχουμε μια εκτίμηση ποιο θα είναι η επιτάχυνση, αν το θέλετε, η ισχυρή κίνηση που θα φτάσει σε μια άλλη περιοχή μετά από μερικά δευτερόλεπτα, 10, 15, 20 δευτερόλεπτα, και όταν αυτή ξεπερνάει κάποιο όριο,
τότε ουσιαστικά να μπαίνουμε σε διαδικασία alarm. Αυτά είναι πολύ καινούργια θέματα, τα οποία τα τελευταία χρόνια τα έχουμε αναπτύξει χωρίς να κάνουμε... Δηλαδή, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε, υπό κάποιες προϋποθέσεις, πειραματικά βεβαίως, ακόμη, δοκιμαστικά να το πω έτσι, για να μην μπαίνουν και τα μυαλά μας αέρα, μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα προειδοποίησης... Όπως αυτό της Google, αλλά πιο τοπικό. Το οποίο τι τράτο μου δίνει εμένα ως απλό πολίτη στο να κινητοποιηθώ, δηλαδή σε χρόνο. Μερικές δεκάδες δευτερόλεπτα. Μερικές δεκάδες δευτερόλεπτα. Που δεν, μπορεί... δεν είναι πρόγνωση, είναι προειδοποίηση. Ας πούμε για παράδειγμα, έχετε εσείς μια κρίσιμη ενεργειακή υποδομή. Έχετε κρίσιμα facilities, κρίσιμες υποδομές. Mm-hmm. Εντάξει. Που θέλετε εσείς να τις απενεργοποιήσετε ή ταυτόχρονα να ενεργοποιήσετε άλλες υποδομές που πρέπει να είναι ενεργές όταν φτάσει το κύμα. Ενεργειακές, δηλαδή, ξέρω εγώ, να ενεργοποιήσετε γεννήτριες για να μην πέσει το ρεύμα σε ένα νοσοκομείο, σε χειρουργία ή σε κρίσιμες υποδομές που έχουν στρατηγική σημασία. Όταν εμείς δώσουμε αυτή την πληροφορία, από εκεί και πέρα είναι θέμα των αυτοματιστών και των ηλεκτρολόγων μηχανικών, να το κάνουν αυτόματο το σύστημα. Λοιπόν, να κλείσω. Εδώ είναι πραγματικά η σύζευξη της γνώσης με την τεχνολογία. Έχετε δίκιο. Και καλό είναι να μπούμε σε αυτούς τους δρόμους. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Κούλης από Θεσσαλονίκη να πείτε στον εξαιρετικό κύριο Βαλιανάτο αν ακούει πιο συχνά τον 984 θα καταλάβει πως όλοι είμαστε μια μεγάλη παρέα φίλοι, ακροατές και παραγωγή της εκπομπής. Να μην του κάνει εντύπωση λοιπόν οι παρεμβάσεις. Δεν μου κάνει εντύπωση και το γνωρίζετε. Κύριε Βαλιανάτο, κλείνοντας, φαντάζομαι ότι αν έχετε να πείτε κάτι σε εμάς, τους κοινούς θνητούς που δεν είμαστε οι επαείοντες επιστημονικά και που το έχω πει πολλές φορές, έχει για μένα, θα το πω, ονομαστικά μια φορά να πεις ότι ο σεισμός είναι 6-7, εντάξει. Αλλά τώρα η λεπτομέρεια, 6, το να το μάθω δεν μου λέει τίποτα. Το θέμα είναι αν ξέρω να κινηθώ στη στιγμή του σεισμού, διότι είμαστε στις πλέον σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη. Αυτό πρέπει να μένει για μένα πάντα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η γνώση είναι η μεγαλύτερη δύναμη για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου. Άρα λοιπόν θα πρέπει σε τοπικά επίπεδα, σε περιφερειακά επίπεδα, στην Κρήτη, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στους τοπικούς επιστημονικούς φορείς που έχουν κεφαλαιοποιήσει την τοπική γνώση, να δοθεί η έμφαση για την ανάπτυξη των περιφερειακών εργαλείων και σχεδίων για τη γνώση και τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και των φυσικών καταστροφών. Γιατί αυτοί που είναι σε κάθε περιοχή, και δεν το λέω για την περιοχή της Κρήτης μόνο, για κάθε περιοχή το λέω, έχουν τη δυνατότητα πολύ πιο κοντά να έρχονται σε επαφή με το πρόβλημα, τα δεδομένα του, τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις λύσεις. Α, ο Νίκος λέει, πριν τον κλείσει τον κύριο Βαλιανάτο, σε παρακαλώ πολύ, ποια είναι η επιστημονική του θέση και η επιστημονική του πάντα άποψη για τη δουλειά πάνω στο σύστημα προγνώσεων της ομάδας του κύριου Βαρότσου? Εγώ, όπως έχω πει, δεν αφορίζω καμία ερευνητική δραστηριότητα. Το συγκεκριμένο σύστημα, επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά, το διδακτορικό μου ήταν εκεί. Ήταν το διδακτορικό μου, το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80, ήταν στο να καθαρίσεις το προσεισμικό σήμα VAN από διαταραχές άλλης φυσικής διεργασίας ή ανθρωπογενής και να μείνει μόνο το προσεισμικό σήμα γεωδυναμικής αιτιολογίας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ξέρω καλά το τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Έπεσε διάνο ο ακροατής σας. Λοιπόν, έχει στοιχεία τα οποία δυστυχώς δεν κεφαλαιοποιήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Να το κρατήσουμε αυτό που λέτε. Αλλά τώρα θα πρέπει να το δούμε όλο αυτό με τελείως διαφορετική ματιά. Έχουν περάσει 35 χρόνια. Οι επιστημονικές δυνατότητες, οι επιστημονικές εξελίξεις και οι επιστημονικές προσεγγίσεις έχουν αλλάξει. Και δυστυχώς στο συγκεκριμένο εμείς έχουμε μείνει να το σκεφτόμαστε με όρους της δεκαετίας του 80. Κύριε Βαλιανάτο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση, κυρίως για το
για τις απαντήσεις στο βαθμό που εσείς κρίνατε προς τους ακροατές αλλά και τους ακροατές, γιατί νομίζω ότι κάποια από τα ερωτήματα ήταν εξαιρετικά. Όλα τα ερωτήματα ήταν ωραία. Όλα ήταν εξαιρετικά. Ναι. Και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος το έχει κατά νου, δεν είναι έξω πια. Παλιότερα έμοιαζε λίγο απόκοσμο. Είναι ένα, πρέπει να το αντιληφθούμε. Ζούμε με τους σεισμούς. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Στον κόσμο οι επιστήμονες πρέπει να δίνουμε χαμηλούς τόνους και γνώση. Μακριά από φωνές, τρόμο, φοβίες, προκαταλήψεις. Έτσι ώστε η κοινωνία να μπορεί να εμπιστεύεται όχι τους επιστήμονες, την επιστήμη. Είναι διαφορετικά πράγματα. Ευχαριστώ τον κύριο Φίλιππο Βαλιανάτο. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.